Αφιερωμένο στη γενιά των νέων που υποχρεώθηκαν να μεταναστεύσουν, είναι το φετινό 37ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Ιουνίου στο Περτούλι Τρικάλων. Παράδοση, χορευτικά, μουσική, ομιλίες, ακόμη και τουρνουά ποδοσφαίρου περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση, όπως εξηγεί αναλυτικά στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, Γιώργος Μουτσιάνας. Το επόμενο τριήμερο, το Σαββατοκύριακο, για 37η φορά, οι Σαρακατσάνοι της Ελλάδος και όλης της Ομογένειας συναντιόμαστε σε ένα γοητευτικό μέρος όπως είναι τα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκδηλώσεων είναι ότι είναι ένα τριήμερο ταξίδι στα μονοπάτια της παράδοσης. Το ταξίδι αυτό αρχίζει την Παρασκευή το βράδυ που έχουμε το φεστιβάλ νεολαίας μας. Προσπαθούμε και θέλουμε την νεολαία κοντά μας και δίνουμε τη δυνατότητα στη νέα γενιά, στους καλλιτέχνες και στους μουσικούς να εκφραστούν μέσα από το φεστιβάλ αυτό. Γιατί πραγματικά η παράδοση για να έχει μέλλον πρέπει να έχει παρόν. Και για να έχει παρόν πρέπει η νέα γενιά να βιώσει την παράδοση, διότι η παράδοση είναι βιωματική. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων το Σάββατο είναι το πρωί, είναι συνέχεια πάλι στην νεολαία, πιστεύοντας ότι η παράδοση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ κοντά. Κάνουμε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που συμμετέχουν οι σύλλογοι των Σαρακατσάνων της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και των Σκοπίων. Την εναρκτήρια διαδικασία θα κηρύξει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος το 2004 από κατέκτηση του Euro, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, τον οποίον ευχαριστούμε πάρα πολύ και από ό,τι βλέπουμε είναι και πόλος έλξεως όλων των νέων της περιοχής. Αυτό θα γίνει το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο το απόγευμα περνάμε στην παράδοση, στο κύριο μέρος της παράδοσης. Κάνουμε μια διαδικασία που την κάναν παλιά οι Σαρακατσάνοι, το βιωματικό καραβάνι. Το βιωματικό καραβάνι τι ακριβώς είναι, περιγράψτε μας για να μπορούν να σχηματίσουν και μια εικόνα οι φίλοι τηλεθεατές μας. Ως γνωστόν, οι Σαρακατσάνοι μέχρι το 1950 ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι. Στην πράξη σημαίνει ότι δεν είχαν μόνιμη κατοικία και ήταν περιπλανόμενοι μεταξύ βουνού και πεδιάδος. Το καλοκαίρι στα βουνά, το χειμώνα στις πεδιάδες. Η διαδικασία αυτή του Αγίου Γεωργίου ξεκινούσαν από τα παιδινά για να ανεβούν στα ψηλά βουνά, έχοντας μαζί τους όλα τα υπάρχοντα, είναι το λεγόμενο καραβάνι. Εμείς σαν Ομοσπονδία προσπαθούμε και δώσαμε πέρυσι τη δυνατότητα, για πρώτη φορά έγινε το καραβάνι και έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Φέτος το κάνουμε πιο οργανωμένα και βλέποντας τα λάθη τα περσινά να τα βελτιώσουμε, δίνουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά, σε μια εκπληκτική διαδρομή που αρχίζει από το Περτούλι Τρικάλων και καταλήγει μπροστά στο χιονοδρομικό, δηλαδή στα Περτουλιώτικα Λιβάδια, να συμμετάσχει νεολαία και νοητικά να ταξιδέψει αρκετά χρόνια πριν, ούτως ώστε να μπορέσει να νιώσει τα συναισθήματα που νιώθαν αυτοί οι άνθρωποι περπατώντας για μέρες ολόκληρες από τα παιδινά στα βουνά. Ο κύριος κορμός των εκδηλώσεων τώρα με τους χαιρετισμούς και το θρησκευτικό τελετουργικό της υπόθεσης είναι την Κυριακή. Οπότε θα ολοκληρωθεί και η όλη διοργάνωση. Έτσι ακριβώς, η Κυριακή είναι η ολοκλήρωση των τριήμερων εκδηλώσεων. Είναι μια εκδήλωση που συστηνόμαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και 37 χρόνια. Παλαιότερα είχε μια εκπληκτική συμμετοχή, πάνω από 25 με 30.000 κόσμος ερχόταν σε αυτήν την ιδιαίτερη εκδήλωση, ίσως η μεγαλύτερη υπαίθρια πολιτιστική εκδήλωση. Τα τελευταία χρόνια περνάει μια κάμψη, είναι τα πράγματα δύσκολα λόγω οικονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε και την κάνουμε με την ίδια και μάλλον με περισσότερη ένταση. Είναι μια εκδήλωση η οποία αρχίζει την Κυριακή 25 Ιουνίου 10.30 το πρωί και τελειώνει γύρω στις 2. Μια εκδήλωση η οποία εμείς σαν Ομοσπονδία θα κάνουμε την παραγωγή και ευχαριστούμε το Atlas TV που θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδους φίλους παράδοσης στην Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο να παρακολουθήσουν απευθείας αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστούμε το Atlas TV γιατί είναι πράγματι δίπλα μας σε δύσκολες εποχές και εμείς θέλουμε και προσπαθούμε να στηρίξουμε τα περιφερειακά κανάλια γιατί νομίζω ότι πιάνουν καλύτερα τον παλμό του κόσμου. Η εκδήλωση αυτή είναι πραγματικά μια εκδήλωση που έχει σχέση με τον κύκλο της ζωής των Σαρακατσάνων, αρχίζει με έναν του καθιερωμένο αγιασμό από τον Μητροπολίτη Τρίκης, μετά γίνονται οι χαιρετισμοί, οι βραβεύσεις των αριστούχων Σαρακατσάνων στην καταγωγή φοιτητών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις στον μεγαλύτερο βαθμό,
Μετά ακολουθεί κάποια έθιμα από τη ζωή των Σαρακατσάνων, χορευτικά, πολύ τραγούδι και χορός και κάποια αναπαράσταση εθίμων, τα οποία πραγματικά ο κόσμος θα τα χαρεί, γιατί προσπαθούμε να τα κάνουμε ελκυστικά και να είναι ευχάριστα σε αυτούς που παρακολουθούν τη διαδικασία. Από το σύνολο της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων δηλαδή, πόσα άτομα εκτιμάτε ότι θα συγκεντρωθούν σε αυτό το αντάμωμα, κύριε Μουσιάνα? Όπως σας είπα, κυρία Σμυρλή, αυτής της εποχής είναι λιγότερα τα άτομα. Πιστεύουμε θα είναι πάνω από 5, 6, 7, 8 χιλιάδες τις τρεις ημέρες, αλλά δεν είναι κοντά στον αριθμό που ήταν παλιότερα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, κορυφαία εκδήλωση. Χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλοι φέτος, από ό,τι μαθαίνουμε, οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων θα είναι μαζί μας. Δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την πολιτεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα μας, υπό την αιγίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας, της αντιπεριφέρειας Τριχάλων, του Δήμου Πύλης και φυσικά της Ιεράς Μητροπόλεως. Όλοι βοηθάνε όσο μπορούν προς αυτήν τη διαδικασία, αλλά σαν εκδήλωση είναι αρκετά ελκυστική και από ό,τι μαθαίνουμε, πέρα από, από τη φασική παρουσία που έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο, κατά εκατοντάδες χιλιάδες το βλέπουν στην τηλεόραση, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε το αντάμωμα και τηλεοπτικό, να μπει στα σπίτια όλων των συνελλήνων, και πραγματικά τα μηνύματα που έχουμε είναι πολύ ευχάριστα, γιατί ουσιαστικά αυτή η εκδήλωση τι είναι? Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται. Φέτος το αντάμωμα το έχουμε αφιερώσει, γιατί το μήνυμα πρέπει να μείνει πέρα από, από την παράδοση, στη νέα γενιά που αναγκάστηκαν λόγω κρίσεως να ταξιδέψουν και να φύγουν εκτός συνόρων. Αυτό έχει διπλό μήνυμα. Πρώτον, να εκφράσουμε τη συμπάθειά μας και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους Έλληνες, ότι πλέον αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει, γιατί ό,τι το καλύτερο, το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος, το νεανικό επιστημονικό δυναμικό, φεύγει έξω. Αυτό θα το πούμε σε όλα τα επίπεδα, να το ακούσουν και αυτοί που θα έρθουν εκεί. Και δεύτερον, να δώσουμε και ένα άλλο μήνυμα αισιοδοξίας, ότι πρέπει να αντιδράσουμε σαν Έλληνες, σαν έθνος, να αντιδράσουμε με την έννοια να αγωνιστούμε, ώστε η Ελλάδα να μην συρρυκνώνεται, αλλά να μεγαλώνει. Άρα λοιπόν θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για τους επόμενους μήνες, πέρα από την παρένθεση που λέγεται καλοκαιρινές διακοπές για την Ομοσπονδία και τους συλλόγους? Έτσι ακριβώς, έχουμε καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Εμείς σαν Ομοσπονδία, το μέλημά μας είναι ότι πριν από ένα χρόνο κάναμε το παγκόσμιο συνέδριό μας. Προσπαθούμε τώρα να δημοσιεύσουμε τα πρακτικά του συνεδρίου. Κάνουμε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια εν μέσω μεγάλης κρίσεως. Πραγματικά θα προσπαθήσουμε αυτό το επιστημονικό κομμάτι να μπορέσουμε να το δώσουμε για να το διαβάσει ο κόσμος. Αυτή είναι τώρα η μεγαλύτερη μας φροντίδα. Και από εδώ και πλέον γίνονται πολλές καλοκαιρινές εκδηλώσεις, διότι οι Σαρακατσάνοι, η χαρά τους ήταν τα βουνά. Και πραγματικά όλες οι εκδηλώσεις γίνονται στα βουνά. Ούτως ώστε έτσι θα μπορέσουμε κι εμείς, κάνοντας η σύλλογή μας ανά την Ελλάδα εκδηλώσεις, σαν Ομοσπονδία να είμαστε εκεί και να δίνουμε παρουσία και να προσπαθούμε να εμψυχώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι σήμερα η κρίση έκανε ένα καλό για ένα κακό. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουμε παράδοση, και το καλό είναι ότι έχει δώσει το δικαίωμα σε πολλούς ανθρώπους που αγαπάνε την παράδοση να κάνουν πραγματικά ένα δύσκολο αγώνα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό ό,τι μας έχει απομείνει.